Το όλο πλαίσιο είναι βέβαια και με την ευκαιρία του εορτασμού της Διεθνούς ημέρας ασφαλούς διαδικτύου και πιο συγκεκριμένα θα αναφερθώ για την ασφάλεια κατά την πλοήγηση των παιδιών στο διαδίκτυο. Ευκαιρίες, τρόποι αξιοποίησης, κίνδυνοι και παγίδες προς αποφυγή. Η γενικότερη χρειά που θα θέλαμε να δώσουμε σαν γενικό πνεύμα της ημερίδας είναι περισσότερο για την θετική αξιοποίηση των ευκαιριών και των τρομερών πλεονεκτημάτων που προσφέρει όντως το διαδίκτυο και γενικότερη σύγχρονη τεχνολογία και όχι τόσο πολύ μία λίστα τρομοεκφοβισμού με το τι κακό μπορούν να πάθουν, που οπωσδήποτε πάντοτε καραδοκεί, όπως εξάλλου και στην πραγματική ζωή, όταν κανείς αφήνει κάποιο παιδί ανεξέλεγκτο να δραστηριοποιηθεί σε οποιοδήποτε τομέα. Εκτιμώ ότι πρόκειται για τους ίδιους παλιούς κινδύνους και για τις ίδιες παλιές παγίδες που υπήρχαν πάντοτε και στην πραγματική ζωή, αλλά παρουσιάζονται με έναν πιο ίσως πρωτότυπο και μοντέρνο τρόπο μέσα από την οθόνη ενός υπολογιστή του σπιτιού μας και ως εκ τούτου ίσως λιγότερο αναμενόμενο. Αλλά παρόλα τα αυτά η γενική φιλοσοφία παραμένει η ίδια. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες, ένας από αυτούς είναι βέβαια η έλλειψη εξοικείωσης ημών μήτων των μεγαλυτέρων των ενηλίκων με τις σύγχρονες τεχνολογίες, ίσως κάποια τεχνοφοβία που υπάρχει διάχυτη με την έννοια του φόβου προσέγγισης του νέου μέσου και του πώς θα αποκτήσουμε τη γνώση πάνω σε αυτό. Απ' την άλλη πλευρά, νομίζω όμως έχουμε το καλύτερο δυνατό κίνητρο τα ίδια μας τα παιδιά, προς χάρη των οποίων νομίζω ότι αξίζει τον κόπο για να βρούμε ένα κοινό έδαφος συνεννόησης και να καλλιεργήσουμε τους εαυτούς μας στα σύγχρονα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, ώστε να μπορούμε να ασκήσουμε τον όποιο ρόλο μας αναλογεί εποπτείας ή προστασίας τους με αποτελεσματικό τρόπο. Η σημερινή συζήτηση που θα προσπαθήσω να προκαλέσω αφορά τις δημιουργικές διαστάσεις του διαδικτύου, αυτό που συζητούμε πολύ λιγότερο σε ευρεία κλίμακα και αυτό που χάνουμε πολύ περισσότερο για το λόγο που έχουμε φτιάξει στο διαδίκτυο είναι να δημιουργούμε. Η σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου πάει παντού, πακέτο, αλλά δεν μας εμποδίζει ούτε να οδηγούμε αυτοκίνητα, ούτε να πετάμε αεροπλάνα, ούτε να κάνουμε άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Πόσο δε μάλλον να ζούμε ένα μέρος από τη ζωή μας με το διαδίκτυο, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές όπως είναι η Φλόρινα, η Χίο, πούμε εγώ, και άλλα ωραία μέρη. Είναι πιο ευάλωτες καθότι δεν υπάρχουν πολλές ασχολίες για να τραβήξουν τους νέους. Απ' την άλλη όμως, αν εμείς οι μεγαλύτεροι δώσουμε κίνητρα, είναι πολύ πιο πρόσφορες για να κάνεις πράγματα, διότι μπορείς να φέρεις κοντά σου πράγματα για τα οποία δεν τα είχες ούτε καν ονειρευτεί στο παρελθόν. Μπορείς να φέρεις σε μια αίθουσα, σε ένα σπίτι, ένα μάθημα από ένα μεγάλο πανεπιστήμιο. Μπορείς να φέρεις μια συνεργασία με ανθρώπους που δεν γνώριζες ποτέ στο φυσικό περιβάλλον, ακόμα και αν ζούσες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επομένως, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία που προς το παρόν τη χάνουμε και αυτό που καταλαβαίνουμε πιο πολύ είναι ότι ο τζόγος του χειμώνα στην επαρχία έχει γίνει αντίστοιχα φορτάκια στο διαδίκτυο. Έχουμε μεταφέρει την πραγματικότητα που ξέραμε στη σημερινή ζωή. Το διαδίκτυο δεν το φτιάξαμε για αυτόν τον λόγο, το φτιάξαμε για να συνεργαζόμαστε. Με την ημερίδα αυτή εγκαινιάζουμε μια νέα αντίληψη για το πώς πρέπει να βλέπουμε το διαδίκτυο. Πρέπει να σταματήσουμε να το βλέπουμε από την κατασταλτική του πλευρά, από την αρνητική του πλευρά και να δούμε πώς μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αφού ήρθε για να μείνει, είναι παντού και κυρίως είναι στα χέρια των παιδιών, της νεολαίας η οποία αυτονομείται, ανεξαρτητοποιείται και εμείς νιώθουμε όλο ένα και πιο αμήχανοι. Συνεπώς, η σημερινή εκδήλωση αποσκοπεί σε αυτό, να ενδυναμώσει τους ενήλικες, γονείς, εκπαιδευτικούς και οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο, έτσι ώστε να νιώθουν και αυτοί ακόμα πιο ασφαλείς με τη χρήση του διαδικτύου, άρα να μπορούν να είναι και πιο κοντά στα παιδιά που το χρησιμοποιούν. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τη σχέση γονέα, παιδιού και διαδικτύου. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα, ωστόσο αν μπορούσα να περικλείσω σε 5 λέξεις αυτό που μπορούν να κάνουν οι γονείς, είναι ψυχραιμία, ενημέρωση, επικοινωνία με το παιδί, έτοιμα για βοήθεια εφόσον χρειάζεται και κυρίως να λειτουργήσουν οι γονείς ως θετικά πρότυπα. Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να κάνουν αυτό που ζητούν από τα παιδιά τους οι ίδιοι.